όλους και σε όλες. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα στην παρουσίαση ενός βιβλίου που το θεωρούμε πολύ εξαιρετικό και ιδιαίτερο και γι' αυτό θέλαμε πολύ να το κουβεντιάσουμε μαζί με κόσμο και να το προβάλλουμε. Ήταν πιο πολύ από το ξύπνημα του ανθρώπου. Έχουμε ένα πάνελ, κάποιους ανθρώπους να μιλήσουν για αυτό το βιβλίο πάνελ. Η Λουίζα, που είναι κόρη του συγγραφέα και που είναι πολύ μεγάλη χαρά που την έχουμε μαζί μας και που θα ανοίξει την κουβέντα. Θα μιλήσει μετά ο Μωυσής και θα διαβάσει και κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο. Ο Μπάμπης ο Μισαηλίδης από τις εκδόσεις Διεθνές Βήμα που προχώρησαν στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Και στο τέλος θα πω και εγώ κάποια πράγματα από τη μεριά του βιβλιοπωλείου Αμόνη. Καλησπέρα σας. Εγώ θα σας πω πολύ λίγα πραγματάκια, περισσότερο για τον άνθρωπο που έγραψε αυτό το βιβλίο, πώς εγώ τον ήξερα σαν πατέρα και πώς βρήκαμε το βιβλίο. Λοιπόν, ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή το 2011. Ήταν τότε 86 ετών. Ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας, ένας αφοσιωμένος σύζυγας και ένας λατρεμένος παππούς. Ένας άνθρωπος γενναιόδωρος, οξυδερκής, δύσκολος στη συναναστροφή, απαιτητικός, αλλά και απίστευτα δοτικός. Ο θάνατός ήταν επώδυνος. Άφησε μεγάλο κενό στη δική μου τουλάχιστον ζωή και καθημερινότητα. Οι δυο μας είχαμε συγκρούσεις. Ίσως επειδή οι χαρακτήρες μας συνέκλαιναν αρκετά, υπήρχε όμως μεταξύ μας και βαθιά αγάπη. Τι γνώριζα για εκείνον. Ήταν καλός στη δουλειά του, αλλά και σε οτιδήποτε αναλάμβανε να φέρει εις πέρας. Του άρεσαν τα μαστορέματα και το ψάρεμα, τα western και οι κωμωδίες, το ποδόσφαιρο και το καλλιτεχνικό πατινάζ. Τι δεν γνώριζε, σχεδόν τίποτα για την παιδική, εφηβική και νεανική του ηλικία. Μεταξύ άλλων ήξερα πως ήταν αντάρτης, πως είχε φυλακιστεί για τις πολιτικές του επιθύσεις. Τίποτα ουσιαστικό και δεν ρωτάγαμε και πολλά, πιστεύαμε και πως δεν είχε και τίποτα άλλο να μας πει. Τον αποχαιρέτησε λοιπόν με πόνο που όσο περνούσε ο καιρός εκουλωνόταν, να όμως που εκείνος δεν είχε πει ακόμα το αντίο. Μας επιφύλασε μια επάνωδο δυνατή και συγκινητική. Στο πατρικό μας σπίτι υπάρχει ένα γραφειάκι κόκκινο των παιδικών και φοιτικών μας χρόνων. Εκεί, μέσα σε ένα σιρτάρι, 6 ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατό του, βρέθηκε η μαρτυρία μιας ζωής αλλιώτικης, άγνωστης και συναρπαστικής. Ένα κείμενο χειρόγραφο μέσα σε ένα τετράδιο μπλε μαθητικό και μερικά σκόρπια φύλλα αριθμημένα όλα μαζί από το 1 έως το 99. Άρχισα να διαβάζω. Ο συγγραφέας μας πληροφορεί πως γράφει το βιβλίο στο 70 του χρόνου. Οι υπολογισμοί είναι εύκολοι. 70 χρονών ήταν το 1995. Το βιβλίο βρέθηκε το 2017. Άρα, όχι μόνο 6 χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα μας, αλλά και 22 χρόνια αφότου γράφηκε. Η αφήγηση ξεκινάει την 28η Οκτωβρίου του 1940, όταν ο Σάμις ήταν 15 χρονών μαθητής. Η συνέχεια είναι συναρπαστική. Αφορά τη ζωή και τη δράση του στον ένα προδιστασιακό αγώνα στον Ελλάς, κατά τη χρονική περίοδο 1942-44. Αναφέρεται και στα Δεκεμβριανά και στον εμφύλιο που ακολούθησε. Εγώ γνώριζα πως ήξερε να γράφει. Είχε διαβάσει αρκετά στη ζωή του, μου είχε αναφέρει πως κάποτε οι εφημερίδες δημοσίευαν σπουδαία λογοτεχνικά έργα σε συνέχειες. Μάζευε τα δημοσιεύματα και τα έδαινε σε βιβλία. Αγαπούσε τους μεγάλους Ρώσους κλασικούς συγγραφείς. Το διάβασμα σου παρέχει μετέπειτα την ευχέρεια της γραφής, που αν συνδυάζεται με ένα προϋπάρχον ταλέντο, μετατρέπεται σε χάρισμα. Διαβάζοντας το κείμενο, ασφαλώς συγκινήθηκα. Αισθάνθηκα περηφάνεια. Η εμπειρία μου λόγω της ερασιτεχνικής και επαγγελματικής μου ενασχόλησης με το βιβλίο με διαβεβαίωνε πως το γραπτό αυτό έχει αξία ιστορική αλλά και λογοτεχνική. Ο λόγος έχει συνεχή και ζωηρή ροή, η σύνταξη είναι εξαιρετική και τα νοήματα ξεκάθαρα. Ήταν ένα βιβλίο έτοιμο να εκδοθεί. Με το ζόρι χρειαζόταν επιμέλεια. Αναρωτήθηκα βέβαια μήπως υπερεκτιμώ το βιβλίο, μήπως τα συναισθήματά μου είναι υπερβολικά. Το διάβασαν και οι αδελφοί μου, ο άντρας μου και ο γαμπρός μου. Ούτε εκείνοι θα μπορούσαν να είναι αντικειμενικοί. Τότε απευθυνθήκαμε στο Διεθνές Βήμα. Η αντίδρασή τους ήταν ενθουσιώδης. Θέλησαν να εκδώσουν το βιβλίο, τους άρεσε. Είναι γεγονός πως αποτελεί ένα σπουδαίο δείγμα μικροϊστορίας. Πρόκειται για μια μαρτυρία ολοζώντανη, που αν και γράφηκε από έναν ηλικιωμένο άνθρωπο πολλά χρόνια μετά τα γεγονότα που εξιστορεί, έχει την αίσθηση πως την γράφει ένας 20χρονος, γεμάτος ενθουσιασμό, όνειρα και προσδοκίες για το μέλλον. Είναι ένα σημαντικό ντοκουμέντο, μια θαυμάσια απόδειξη πως υπήρξαν Εβραίοι που δεν φοβήθηκαν, που ενήργησαν σαν άλλους Έλληνες που ανέβηκαν στο βουνό για να αντιμετωπίσουν την επέλαση του Ναζί κατακτητή.
που πολέμησαν με το ίδιο σθένος, την ίδια ιδεολογία και τα ίδια όνειρα, που χάρηκαν με την ελευθερία και απογοητεύτηκαν αργότερα, παραδίδοντας τα όπλα τους και πολεμώντας ενδεχομένως εντάρτια στους παλιούς τους συντρόφους. Όλα αυτά είναι θέματα που θα θίξουν αμφισβήτητα και οι επόμενοι ομιλητές. Εγώ θέλω να θέσω και να σταθώ σε ένα θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα και το οποίο θα μπορούσαμε κιόλας να συζητήσουμε αν θέλετε αργότερα. Είναι το θέμα της σιωπής. Την αντιμετώπισα με έκπληξη και δεν σας κρύβω και με ένα παράπονο. Γιατί δεν μας μίλησε ποτέ για όλα αυτά, γιατί να μην είμαστε κοινωνία αυτού του καταπληκτικού παρελθόντος του. Και μετά συνειδητοποίησα ότι η σιωπή είναι κοινή συνισταμένη στη συμπεριφορά πολλών ανθρώπων που σαν τον πατέρα μου ονειρεύτηκαν μια άλλη ζωή και τελικά δεν την βρήκαν. Την προηγούμενη άνοιξη παρακολούθησα την παρουσίαση του εξαίρετου βιβλίου του Μάρκ Μαζάουερ «Όσα δεν είπες». Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία του πατέρα του Μαζάουερ. Το μεγαλύτερο όμως μέρος του είναι αφιερωμένο στον παππού του, ο οποίος υπήρξε μέλος του σοσιαλιστικού μπούντ στην Πολωνία με πολύ πλούσια δράση. Ο ίδιος ο τίτλος του βιβλίου και το μεγαλύτερο όμως μέρος της παρουσίασή του στην Αθήνα αφιερώθηκαν στη σιωπή. Μιλώντας με κάποιες φίλες μου για το βιβλίο του πατέρα μου, έμαθα πως και οι δικοί τους πατεράδες, αν και είχαν συμμετάσχει σε απελευθερωτικούς αγώνες, είτε κατά της γερμανικής κατοχής είτε κατά της Χούντας, λέξη δεν τους έπαιρνες για όλα αυτά. Πού αφήνεται η σιωπή? Ήταν τόσο μεγάλη η απογοήτευσή τους για τα αποτελέσματα των αγώνων τους, που δεν ήθελαν να αναφέρονται σε αυτούς. Γκρεμίστηκαν τα όνειρα και οι προσδοκίες τους, έπρεπε να τα αφήσουν όλα πίσω τους και να προχωρήσουν τη ζωή τους. Στην περίπτωση του Σάμι Μιζάν, μήπως έπαιξε ρόλο σε αυτή τη σιωπή του αγκάθιτου εμφυλίου? Το γεγονός δηλαδή πως υπηρέτησε στον κυβερνητικό στρατό, πώς αισθάνεται άραγε ένας άνθρωπος εγκαταλελειμμένος και προδομένος από ηγεσίες και αναγκασμένος να λάβει μέρος σε έναν ανίερο πόλεμο? Διαβάζοντας το βιβλίο του Σάμι Μιζάν σήμερα, 80 σχεδόν χρόνια μετά τα γεγονότα που εξιστορούνται σε αυτό, νιώθει θαυμασμό για αυτούς τους ανθρώπους που πίστεψαν σε ανώτερα ιδανικά και αξίες και πολέμησαν για να τα πραγματοποιήσουν. Ανεξάρτητα από την έκβαση της ιστορίας, τους αξίζει ένα ευχαριστώ. Το δικό μας ευχαριστώ προς τον πατέρα μας είναι η έκθεση της ιστορίας του με την ελπίδα να διαβαστεί από αρκετό κόσμο. Καλημένα, ευχαριστώ. Θα μιλήσω πάνω πρώτα και μετά. Ωραία. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω το Γιάννη, τον Αμόνη, που μας κάλεσε σε αυτή την παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού βιβλίου. Για μας στο Διεθνές Βήμα ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη όταν μας το έδωσε η Λίζα, το διαβάσαμε και αμέσως δηλαδή χωρίς αποφασίσαμε να το εκδώσουμε. Διότι εδώ δεν πρόκειται μόνο για μία άγνωστη σελίδα της ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων, αλλά και για μία σχετικά άγνωστη σελίδα της ιστορίας της αντιφασιστικής αντίστασης γενικότερα, που παρατήθηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 40. Πρέπει να σας πω επίσης ότι η συνεργασία για την έκδοση αυτού του βιβλίου με την οικογένεια του Σαμουήλ μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Να πω επίσης ότι το βιβλίο αυτό είναι δεύτερη συνεργασία με τον Μωυσή Λίτση. Η πρώτη συνεργασία μας ήταν το βιβλίο του Αβραάμ Λεόν, το εβραϊκό ζήτημα, μια μαρξιστική ανάλυση για τις ρίζες του αντισημιτισμού, το οποίο μετέφρασε ο Μωυσής. Ο Μιζάν ανατρέπει την άποψη που κυριαρχεί, πιστεύω, ότι οι Εβραίοι οδηγήθηκαν στη σφαγή τους από τις ναζιστικές δυνάμεις σαν πρόβατα, χωρίς καμία αντίσταση. Αντιθέτως, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα της ενεργής συμμετοχής των Εβραίων στο αντιφασιστικό αγώνα που ηγήθηκε το ΕΑΡ, ο ΕΛΑΣ και η ΕΠΟΝ. Η συμμετοχή αυτή ήταν μεγαλύτερη στην περιοχή της Θεσσαλίας αλλά και της Ιππήρου, στην Ήπειρο, παρά στην Θεσσαλονίκη,
όπου ζούσε και η πλειονότητα των Εβραίων. Όπως εξηγούμε στην εισαγωγή, οι πιθανότητες συμμετοχής και διάσωσης των Εβραίων ήταν ανάλογες με τον βαθμό που αναπτύσσονταν και οι οργανώσεις του ΕΑ. Στο Βόλο υπήρξαν έτσι σχετικά μικρότερες απώλειες στο ολοκαύτωμα, μια που εκεί αναπτύχθηκε έγκαιρα ο αντιστασιακός μηχανισμός διάσωσης του ΕΑ, που σε συνεργασία με τον Αρχιραβίνο εκεί οργάνωσαν τη διαφυγή των Εβραίων στο βουνό και στα χωριά της περιοχής. Εκεί λοιπόν, στην περιοχή του Πηλίου, βρέθηκε και η οικογένεια του Μιζάν από την Λάρισα. Ο Σαμουήλ αμέσως αναλαμβάνει αντιφασιστική δράση μέσα από τις γραμμές του Ελλάς. Περιγράφει μερικές από τις μάχες στις οποίες συμμετείχε. Πιο σημαντικά κατά τη γνώμη μας, ο Σαμουήλ μας δίνει μια εικόνα του είδους των ανθρώπων που διαμόρφωσε το αντιστασιακό κίνημα μέσα από την ενεργή συμμετοχή του σε αυτό. Αναφέρει το γεγονός ότι το κίνημα αυτό άλλαζε τις κοινωνικές σχέσεις στο χωριό, καθώς τη θέση του εγωκεντρισμού και της ιδιοτέλειας. Έπαιρναν τις ηθικές αξίες της ανθρώπινης αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας, της αγάπης και της φροντίδας. Παίρνουμε έτσι μια γεύση της ικανότητας των απλών ανθρώπων να αλλάξουν την καπιταλιστική κοινωνία της εκμετάλλευσης και καταποίησης και ταυτόχρονα τον ίδιο τους τον εαυτό αποβάλλοντας όλη την βρώμα, όπως το είπε ο Μάρξ, όλη την βρώμα της ταξικής που έχει η ταξική κοινωνία αιώνες έχει συσσωρεύσει. Ο Σαμουήλ ήταν μόλις 18 χρονών όταν προεβάστηκε σε επιλογία του 54ου Συντάγματος του Ελλάς. Και δύο χρόνια αργότερα ήταν ένας από τους αντάρτες που μπήκε ως απελευθερωτής στην πόλη του Βόλου μέσα σε ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι που μας περιγράφει με μεγάλη επιδεξιότητα, ταυτόχρονα με την εμπειρία ενός συγχρονιστικού έργου. Ο Σαμουήλ εκφράζει τη μεγάλη απογοήτευση και την αίσθηση της προδοσίας που ένιωσε όταν η σταλινική ηγεσία του ΕΑΜ υπέγραψε τη συμφωνία της Βάλκινας και οδήγησε το αντιφασιστικό κίνημα των ανθρώπων του Μόχου στην αιματηρή ήττα. Μέσα από τον αντιστασιακό αγώνα για την απελευθέρωση της χώρας από την ναζιστική κατοχή, οι εργαζόμενοι είχαν διαμορφώσει τις συνθήκες για την ανατροπή του παλιού αστικού καθεστώτος. Όμως η ηγεσία του ΕΑΜ συνθετολόγησε με τους αστούς πολιτικούς αντιπροσώπους ακριβώς αυτού του καθεστώτος. Η αστική τάξη κατάφερε έτσι να επιβάλλει και πάλι την πολιτική της εξουσία μέσα από ένα κύμα τρομοκρατίας και ματηρής καταστολής. Ο Σαμουήλ μαζί με χιλιάδες άλλους αγωνιστές συλλαμβάνεται, περνά από βασανιστήρια και φυλακίζεται ως πολιτικός κρατούμενος. Μετά από αυτή την ήττα, οι μαχητές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ βρέθηκαν μπροστά σε ένα μεγάλο και οδυνηρό δίλημα. Να βγουν και πάλι στο βουνό ως αντάρτες ή να καταταχθούν στον Εθνικό Στρατό που οργάνωνε η αστική τάξη, καθώς προχωρούσαν οι φίλες συγκρούσεις. Ο Σαμουήλ, όπως και χιλιάδες άλλοι αγωνιστές, προτίμησε να καταταχθεί στον Εθνικό Στρατό, διότι θεωρούσε το δεύτερο αντάρτικο ως χαμένη υπόθεση από πρώτο χέρι. Η ιστορία του Μιζάν αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, καθώς αυξάνονται οι αντισημιτικές επιθέσεις παγκοσμίως, με τελευταία τη δολοφονική επίθεση, μάλιστα έγινε με την πρώτη παρουσίαση.
συνέβη αυτό. Οι μεγάλοι δολοφονήθηκαν με την επίθεση σε συναγωγή στο Πίτσμπουργκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αντισημιτισμός είναι ένας θανάσιμος ιός για τους εργαζόμενους. Τη στιγμή που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις ολέθριες συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος. Σε τέτοιες συγκυρίες, όπως και κατά τη δεκαετία του 30, αυξάνεται ο αντισημιτισμός, καθώς δεξιές, αλλά θέλετε και αριστερές πολιτικές δυνάμεις, μας λένε ότι πίσω από την κρίση και την λεγόμενη παγκοσμιοποίηση κρύβονται οι Εβραίοι τοπογρίφοι και οι τραπεζίτες. Η ενδυνόμενη παγκόσμια κοινωνική κρίση παρακινεί εργαζόμενους και νεολαία να μάθουν περισσότερα για την ιστορία των αγώνων μας, καθώς αναζητούμε μια διέξοδο και πώς να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Το βιβλίο του Μιζάν προσφέρει, πιστεύω, στις νεότερες γενιές μια πηγή αισιοδοξίας για τους αγώνες για μια καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία. Θα κλείσω με κάτι που συνέβη με την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου, που έτυχε να βρεθεί μπροστά μου ένα κορίτσι 44 χρονών και ένα αγοράκι μικρότερης ηλικίας. Το κορίτσι λοιπόν του είπε, του λέει, είδες τι σπουδαία πράγματα έκανε στη ζωή του ο παππούς. Ναι, λέει και το αγόρι ενθουσιασμένο. Πάντως εγώ είμαι περήφανο για αυτόν τον παππού, λέει το κορίτσι. Και εγώ το ίδιο. Την είπε το αγόρι. Οπότε με αυτό ήθελα να κλείσω. Το βιβλίο νομίζω ότι είναι σημαντικό η εκδοσή του για δύο λόγους. Ο πρώτος, όταν μου το είπε, βέβαια, άρχισα να μου διαβάζει η Λίζα κάποια αποσπάσματα και την βρήκα στο εξοχικό μας γυρίζω στη δουλειά ένα βράδυ με δάκρυα στα μάτια και λέω τι έπαθες και την είδαμε το τετράδιο και μου εξήγησε τι έγινε και μου διάβαζε κατά καιρού διάφορα αποσπάσματα, είναι γιατί ακριβώς είναι η μαρτυρία ενός απλού ανθρώπου που πήρε μέρος σε μια τόσο σημαντική για την ιστορία μας στιγμή, όπως ήταν η συμμετοχή του στο Αντάρτικο. Όμως είναι σημαντικό για ένα πρόσθετο λόγο, γιατί προέρχεται από έναν Έλληνα Εβραίο Αντάρτικο. Παρόλο που στο βιβλίο η εβραϊκή ιδιαιτερότητα του Σαμουήλ δεν είναι ένα θέμα που θεσπόζει, σήμερα νομίζω ότι αυτή η μαρτυρία έχει μια πρόσθετη αξία. Και αυτό γιατί ούτε στο ευρύ κοινό δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά πολλά για τη συμμετοχή των Εβραίων στην Εθνική Αντίσταση, αλλά θα λέγαμε και γενικότερα στον αντιφασιστικό αγώνα την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το βιβλίο, μάλιστα, σε αντίθεση με άλλες μαρτυρίες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και αφορούν το ολοκαύτωμα, χωρίς προς Θεού να υποτιμώσω τίποτα τις πολύτιμες αυτές τις μαρτυρίες των ανθρώπων που μιλάνε για αυτό το τρομακτικό γεγονός της εκτόπισης και της φρίξης των επιπέδων, έχει μια αισιόδοξη νότα. Γιατί δεν μιλά για καταστροφή, μιλά για ανάταση. Και είναι ένα ακόμα μικρό δείγμα από αυτή την άγνωστη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων για τη συμμετοχή τους στο ΕΑΜ, στο ΕΛΑΣ και στην ΕΠΟΝ. Η έκδοση του βιβλίου συμπίπτει επίσης με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την Αμερική. Όλοι μας ξέρουμε ότι η Χρυσή Αυγή στις δημοσκοπήσεις είναι τρίτο κόμμα στην Ελλάδα. Και είναι μία ακροδεξιά της οποίας ο αντισημιτισμός είναι συστατικό, παρόλο που οι επιφανείς εκπροσωποί της, για ευνόητους λόγους, προσπαθούν να το παίξουν ότι δεν είμαστε αντισημίτες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, για να συμπληρώσουν τον κόσμο περισσότερο, ότι είμαστε μόνο κατά του Ισλάμ και διάφορα τέτοια. Ωστόσο, ο αντισημιτισμός τους πάει χέρι-χέρι με τη γενικότερη ρατσιστική και μισάνθρωπη ιδεολογία τους. Το βιβλίο λοιπόν αυτό, στη συγκυρία αυτή, έρχεται να μας θυμίσει το έπος του αντιφασισμού σε μια εποχή που θα έλεγα ότι τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά έχουν ατονίσει.
Η εποχή του Αντάρτικου έχει σημαδέψει τον Σάμι, όπως τον ξέρω εγώ, Σαμουήλ. Και αυτό φάνηκε ότι φυσικά το είχε γράψει και το είχε ας πούμε καταχρονιάσει ένα σιρτάρι, αλλά το λέει σε ένα σημείο στο βιβλίο του. Λέει σήμερα είμαι 67 ετών και 3 ετών Αντάρτικο. Ο Σάμις, όπως είπε και η Λουίζα, δεν είχε μιλήσει ιδιαίτερα για εκείνη την εποχή, αν και παραδόξως πολλά από τα περιστατικά τα οποία συνάντησα όταν έλαβα να αντιγράψω τα χειρόγραφα στο κομπιούτερ, είχε τύχει να τα έχει πει, δεν ξέρω, συμπτωματικά λείπαν τα κορίτσια. Ήμουν εγώ, μπορεί να ήταν και ο Μπατζανάκης μου, ο άντρας της άλλης αδελφής της Λουίζας, τα είχε αναφέρει και χωρίς έτσι ιδιαίτερη αφορμή, εκεί πήγαινε με κάνα ούσο, ξέρω, Σάββατο Κυριακή, τα είχε πει. Μάλιστα σε κάποιο οικογενειακό τραπέζι, αυτό μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, στο οποίο ήταν και ο ανιψιός των Πυρακλία, μιλούσε και ξαφνικά εκείνη την εποχή, εκεί που μιλάγαμε, ήταν συνηθισμένα οικογενειακά, την Κίνδη, η Ελλάδα, οι δουλειές, το ένα το άλλο, και μιλούσε με παράπονο ο Σάμπης για το γεγονός ότι κλήθηκαν οι αντάρτες μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας να παραδώσουν τα όπλα και από νικητές να γίνουν ηθημένοι. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή αυτό τα σκέφτηκα σαν κουκουές μιλάει, με την έννοια ότι πώς βλέπουμε ακόμα ανθρώπους που παραμένουν στρατευμένοι στο κουκουέ και μιλάνε με αυτό το παράπονο, έναν άνθρωπο που ήξερε ότι ας πούμε δεν είχε πλέον σχέση με το χώρο αυτό πολιτικά. Εμείς που πολεμήσαμε τον ναζισμό, έλεγε, γίναμε ξαφνικά οι κακοί, κυνηγημένοι. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο που αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο της Βάρκησας και τα Δεκεμβριανά. Σήμερα κατηγορούνται οι αντάρτες για σφαγές, λαιλασίες, βιασμούς, εμπρισμούς που έγιναν την εποχή εκείνη του Δεκεμβρίου 1944, από όπου πήραν και το όνομα Δεκεμβριανά. Εγώ τότε και τώρα ακόμα αυτά δεν τα πίστεψα ποτέ. Δεν είναι δυνατό ο στρατός που πολέμησε για την ελευθερία των Ελλήνων τώρα θα καλά καθόμενο να τους φάζει, να τους καίει και τέτοια. Αυτά όλα δεν ξέρω αν γίνανε. Και αν γίνανε δεν ήταν αντάρτες αυτοί που τα κάνουν. Ας βρουν τους πραγματικούς ενόχους. Ήταν όμως η αρχή της λάσπης που ρίξαν στον απελευθερωτικό αγώνα μας. Ήταν δυστυχώς η αρχή. Γιατί με τα σύμφωνα, με τις αποφάσεις που πάρθηκαν στην Βάρκηζα, ο στρατός μας διαλύθηκε. Θυμάμαι την ημέρα εκείνη που ο καπετάνιος του τάγματός μας μας κάλεσε και είμαστε έξω από την Αθήνα και μας είπε να παραδώσουμε τον οπλισμό μας. Διαλύεται ο Ελλάς και ότι ο καθένας πρέπει να γυρίσει στο σπίτι του. Από αυτή τη στιγμή είσαστε πολίτες. Και εκείνη τη στιγμή άνοιξε ένας λάκκος που πετάξαμε τον αγώνα μας μαζί με την περηφάνεια ενός στρατού που άφησε εκεί στα λαγκάδια, στα βουνά εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες θύματα και νεκρούς και τραυματίες και ανάπηρους. Και αυτοί όλοι τώρα περιφρονημένοι από την πολιτεία διώχνονταν σαν κοινοί εγκληματίες. Από ποιους? Από αυτούς που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους για να σώσουν το κεφάλι τους, πήγαν μακριά από τη φωτιά να πολεμήσουν δίθεν από εκεί τον εχθρό. Εξασφαλισμένοι και μακριά. Και λέει λίγο παρακάτω, στο ίδιο σημείο, παραγράφω πιο κάτω. Αυτοί όλοι οι φυγάδες έρχονται σήμερα, και προσέξτε, γράφει στον 90 χρόνο. Έρχονται σήμερα, είναι σημαντικό αυτό. Κάτω από την αγγλική σημαία να διαλύσουν τους δολοφόνους αγωνιστές της Λεβεντιάς. Όταν λέω μας διαλύσαν, ενώ ένας απόλυτα κυρίαρχος στρατός απελευθερωτικός, όπως ο Ελλάς, αναγκάστηκε στη θλιβερή ταπείνωση να παραδώσει τα όπλα που τίμησαν την αξιοπρέπεια ενός λαού στις δύσκολες στιγμές του έθνους. Και ολόκληρος ο κόσμος της Ελλάδος, που αγκάλιασε τους ελευθερωτάς, τους σήκωσε ψηλά φωνάζοντας «Ζήτω», αυτός ο ίδιος ο στρατός μετά την παράδοσή του, έφυγε ο καθένας για το σπίτι του, κουρέλι σωστό από ντροπή και αγανάκτηση. Πήραμε πεζή το δρόμο από την Αθήνα για τις πόλεις μας. Εγώ θα περπατούσα 365 χιλιόμετρα για τη Λάρισα. Η πορεία μας θα ήταν από τα βουνά, γιατί δεν είναι δυνατόν να πιστέψετε αυτό που θα πω. Μας ρίχναν πάνω στο ψαχνό τα εγγλέζικα αεροπλάνα να μας σκοτώσουν. Εμείς κρυβόμασταν στα βουνά. Εκτός με την ταλαιπωρία υποφέραμε από νερό και τροφή. Η συμμετοχή στην εθνική αντίσταση, όπως είπε πριν και ο Μπάμπης, μεταμόρφωνε και άλλες τους ανθρώπους. Η εθνική αντίσταση ήταν μια ανάγκη που έπρεπε να γίνει. Όμως εγώ ένιωθα πως δεν ήταν απλώς μια λέξη, ούτε μια ανάγκη του κόσμου. Δεν ήταν ένας πόλεμος στον κατακτητή. Ήταν πιο πολύ το ξύπνημα του ανθρώπου. Η Βυζίτσα, ένα χωριό που οι άνδρες και οι γυναίκες δεν ζούσαν, απλά δουλεύαν για να ζήσουν. Ξαφνικά η αντίσταση τους μεταμόρφωσε, τους ξύπνησε, τους καλαζοντάνεψε. Και λίγο παρακάτω λέει ο Σάμις. Υπήρχε τότε κάτι άλλο αξιοπρόσωπο. Η ισότητα των φίλων. Πολύ σημαντικό αυτό.
αυτή η παρατήρηση, γιατί μιλάμε πριν 80 χρόνια, έτσι. Πριν από 50 και κάτι χρόνια δεν υπήρχαν αγωνιστικοί κορίτσια. Μόνο αγωνιστές. Κορίτσια ήταν στον Ελλάς με το όπλο, δίπλα-δίπλα στον άνδρα, με τις ίδιες ακριβώς αποστολές. Ήταν και οι σχέσεις των δύο φίλων διαφορετικές. Καταργήθηκαν τα ταμπού στις σχέσεις αυτές. Αρκεί να ήταν επιθυμία και των δυο. Αλίμονο για το αντίθετο. Η τιμωρία ήταν αυστηρότητα. Το βιβλίο ξεκινάμε την 28η Οκτωβρίου. Μια επέτειο που όλοι έχουμε στο μυαλό μας μια ηρωική περισσότερο εικόνα και το αναπόφευκτο ενός δίκαιου πολέμου. 28 Οκτωβρίου 1940, ημέρα σταθμός. Ξεκίνησα όπως κάθε μέρα για το σχολείο. Πήγαινα γυμνάσιο στη Λάρισα. Από το πρωί ακούγαμε σιρήνες να χτυπούν και κανένας δεν ήξερε τι συμβαίνει. Τότε δεν υπήρχαν σχεδόν ραδιόφωνα και δεν ήμασταν πληροφορημένοι για τα καθημερινά γεγονότα. Βέβαια ο πατέρας μου είχε ένα κακό προαίσθημα. Έλεγε κάτι κακό συμβαίνει. Εγώ σχολείο. Συγκεντρωθήκαμε όμως κάθε πρωί στον χώρο κατά τάξη για την πρωινή προσευχή, πατήρι, πάντε λιμών κτλ. Και ανακοινώσεις και άλλα, και περιμέναμε τον γυμνασιάρχη μόνο το επιτελείο των καθηγητών να βγουν στην εξέδρα. Αργούσαν. Ήρθαν τελικά με μισή ώρα καθυστέρηση, με μούτρα, στεναχωρημένα. Ο γυμνασιάρχης, ένας 50χρονος ή 60χρονος ψηλός και παχύς άντρας, με πολύ αυλακωμένο, άσχημο και σκληρό πρόσωπο, άκαμπτος και πάντα αυστηρός, έτσι ήταν τότε η κορυφτική, σταμάτησε και μας κοίταξε για κάμποση ώρα, όσοι χρειάστηκε να προσέξω ένα δάκρυ που κυλούσε σε ένα από τα βλάκια του προσώπου. Και έτσι, με αυτή την εικόνα, όπως τώρα τη θυμάμαι, μας ανήγγειλε την κήρυξη του πολέμου με την Ιταλία. Είπε, η κατάσταση είναι σοβαρή. Κανείς δεν γνωρίζει το μέγεθος της δυστυχίας που μας περιμένει. Προσπαθήστε να είστε ψύχρεμοι, να αντιμετωπίσετε την καινούργια κατάσταση, να δώσετε κουράγιο στους γονείς σας. Και βεβαίως τα μαθήματα από τώρα σταματούν. Και ποιος γνωρίζει πότε θα ξαναρχίσουν. Εύχομαι όλη αυτή η τραγική ιστορία να τελειώσει σύντομα. Και έλεγε, και εμείς αυτό που ακούσαμε καλά και σταματήσαμε σε αυτό ήταν τα μαθήματα σταματούν. Ακόμα και στον πόλεμο, τα παιδιά είναι παιδιά. Ακόμη και την ώρα που ο Σάμις, σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου, ετοιμάζεται με τους συντρόφους του να επιτεθούν στους Ναζί, φιλοσοφεί για την αγριότητα του πολέμου. Ήταν δύο παλικάρια ήρεμα, χαρούμενα, ήσυχα παιδιά, που εκείνη την ώρα έπρεπε να μπήξουν το μαχαίρι σε κάποιον άνθρωπο. Θα έλεγα όμως κάτι. Έχετε πολεμήσει ποτέ? Να σας πω ότι ξεχνάς πως είσαι άνθρωπος, με το λιγότερο. Γίνεσαι θηρίο, τέρας. Απέναντί σου έχεις άλλα τέρατα. Δεν νομίζω ότι διαφέρεις από τα πιο αιμοβόρα θηρία της ζούγκλας. Εκείνο που σου μένει μονάχα είναι το μυαλό, οι σκέψεις. Φαντάζομαι ότι δεν είναι μονάχα ο αγώνας για την επιβίωσή σου. Είναι πιο πολύ το ξύπνημα του άγνου ενστίκτου που κάπως φυλαγμένα το έχουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Τους δύο Γερμανούς θα τους σκοτώναμε πράγματι για να επιβιώσουν. Πολλές φορές όμως σκοτώνουμε εχθρούς βέβαια. Έτσι γιατί είναι ο εχθρός. Αυτή όλη η ιστορία είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Ας την αφήσουμε για άλλους. Στο βιβλίο υπάρχει ακόμη αναφορά στο πώς κρύφτηκαν η οικογένεια του Σαμουήλ αλλά και άλλοι Εβραίοι στο Πήλιο, αλλά και πώς μερικοί από αυτούς δυστυχώς χάθηκαν σε μια από τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών Ναζί. Επανέρχομαι πάλι στο κτένισμα των δολοφόνων. Εμείς, κυρίως οι Εβραίοι, μόλις μάθαμε ότι φτάσαν στην άκρη του χωριού, πήγαμε να κρυφτούμε. Και ήταν τραγικό να βλέπεις να κρύβονται στα πιο παράξενα μέρη. Ο πατέρας μου κρύφτηκε πίσω από ένα δεντράκι. Δύο γνωστοί μου που έτυχε να βρίσκονται στη Βυζίτσα, η αδελφή Νεχαμά, κρύφτηκαν πίσω από ένα τυχάκι. Ο Χαΐμ Κινάκη και όλοι οι άλλοι στα πιο απίθανα μέρη, που φαινόντουσαν από μίλια μακριά. Εγώ την εποχή εκείνη ήμουν στον Ελλάς αντάρτης. Κρυφτήκαν λοιπόν και τους βρήκαν όλους. Άλλους τους άφησαν. Άλλους τους πήραν μαζί τους. Έτσι τελικά οι αδελφοί Νεχαμά χαθήκαν. Οι υπόλοιποι γλίτωσαν. Το βιβλίο διατρέχει επίσης η σχέση του με τη Δέλτα, τον νεανικό του έρωτα, με την κοπέλα που γνωρίστηκα στην αντίσταση. Αυτή η γόνος μάλλον του αστικής οικογένειας είχε καταφύγει στο Πήλιο από το Βόλο μαζί με την οικογένειά της. Ο έρωτας δεν είχε συνέχεια μετά τον πόλεμο, καθώς οι προπολεμικές συμβάσεις επέστρεφαν. Υπάρχει ακόμη αναφορά στο πώς παραλίγο ο πατέρας του Σάμι, ο Λάζαρος, να χάσει τον μπακάλικο από τους ανθρώπους τους οποίους είχε εμπιστευτεί. Η ιδιοποίηση των εβραϊκών περιουσιών, συχνά με την ανοχή του μενεφιλιακού κράτους, είναι μια ακόμη πονεμένη πτυχή που δεν είναι της παρουσίας. Ο αριστερός Σαμουήλ Μιζάν, ο ήρωας που σήκωναν τα πλήθη στους ώμους, βρέθηκε μετά τον πόλεμο, όπως και τόσοι άλλοι αντάρτες, στη φυλακή,
από την οποία βγήκε χάρη στην αμνηστία του Σοφούλη. Παρολίγο να ξαναβρεθεί μέσα, σωζόμενος χάρη στην ηλιθιότητα του μεταφυλιακού κράτους, τον οποίο συλλαμβάνει να έχει στην τσέπη από τη μια το ριζοσπάστη και από την άλλη την καθημερινή. Ένα περιστατικό που ακόμα τον θυμάμαι, το είχε διηγηθεί σε ένα τραπέζι πραγματικά και έλεγε ακριβώς αυτό το πόσο βλάκες ήταν. Πώς σώθηκε, δεν θα σας το πω. Όσοι το έχετε διαβάσει το βιβλίο, να το διαβάσετε. Κράτησα για το τέλος τον Εμφύλιο, στον οποίο ο Σάμις πήρε μέρος με τον Εθνικό Στρατό, αυτή τη φορά κατά τον πρώην συντρόφο του στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Παρόλο που χαρακτηρίζει το δεύτερο αντάρτικο ανόητο εγχείρημα που δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε καμία περίπτωση, ότι ο κόσμος δεν ήθελε άλλο πόλεμο από οπουδήποτε προέρχεται αυτός και για οποιοδήποτε σκοπό γινόταν, στο βιβλίο του Σάμις δεν έδειξε ποτέ να μετανιώνει για το παρελθόν. Δεν διαπνέεται από αντικομμουνιστική ιστερία. Κατατάσσεται άλλωστε αναγκαστικά μάλλον στον Εθνικό Στρατό, αφού ξέρουμε τι περίμενε όσους συνέχισαν να επιλέγουν τον άλλο δρόμο. Πτωημένος από την αδιάκοπη συμμετοχή του σε πολέμους, στέκεται κριτικά απέναντι στον δεύτερο αντάρτικο. Ο Εμφύλιος δεν ήταν παρά ένας ακόμη αποκλειστικός πόλεμος. Πότε θα ησύχαζαν, αυτός ο Εμφύλιος κράτησε παρακαλώ 3 χρόνια. Εγώ, ο κακός Έλληνας, άρχισα με την αρχή, τον τελείωσα με το τέλος του, να πάρει και να σηκώσει. Δεν είχα και κάποιο σκοπό. Γιατί πολεμούσαμε, δεν υπήρχε ιδανικό. Υπήρχαν όμως ενέδρες, σκοτωμοί, ακροτηριασμοί και πολλά κρυοπαγγέλματα. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Από τη... Μετά τις πολύ ωραίες ομιλίες των προηγούμενων βιβλίων, νομίζω ότι το... σίγουρα το βιβλίο αυτό είναι ένα, όπως έγραφε και μία συντρόφισσα μας, η Λένα Ιβερδέστο, στην παρουσίαση που έκανε, που είναι και εδώ, στην παρουσίαση στο περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω πριν από 2 τεύχη, ότι είναι μία, εξέχουσα θέση στην ιστορία αυτής της περίοδου. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Νομίζω για 2 λόγους, το 2 κεντρικά σημεία, πέρα ότι θα συμφωνήσω ότι και λογοτεχνικά υπάρχουν πολύ ωραία στοιχεία και μια ροή ενός του λόγου που είναι πολύ, σε κρατάει. Αν δεν ξέρεις στην πραγματικότητα τι έχει συμβεί, πιστεύεις ότι είναι ένα μυθιστόρημα με περιπέτεια και με έρωτα μέσα. Και αυτό το πιο συγκινητικό σημείο στην πραγματικότητα, παρόλο που υπήρχαν άνθρωποι που χανόντουσαν, η ζωή τους είχε ανατραπεί, αλλά το πιο συγκινητικό σημείο είναι ο έρωτας που ένιωθε και που διακόπηκε, γιατί πραγματικά οι συμβάσεις οι προηγούμενες έπρεπε να διακόψουν αυτόν τον έρωτα, που είναι ένα έτσι, σημείο που είναι πολύ ευαίσθητο. Νομίζω όμως ότι τα 2 βασικά σημεία, το ένα πρώτο πράγμα είναι η ιστορία, η διαδεδομένη αντίληψη ότι οι Εβραίοι δεν πήρανε μέρος ή τέλος πάντων πήγανε, οδηγήθηκαν, που υπόθηκε προηγούμενα σαν πρόβατα, στη σφαγή, και άρα νομίζω ότι τέτοιες μαρτυρίες είναι πάρα πολύ απαραίτητες για να ανατρέψουμε, για να αποκαταστήσουμε μάλλον αυτή την εικόνα. Και το δεύτερο πράγμα είναι γιατί μέσα από αυτό το κείμενο αντιλαμβάνεται κανένας ότι δεν μιλάμε για την αντιφασιστική πάλη, για τη μάχη ενάντια τον πόλεμο ενάντια στην κατοχή, ας πούμε, ενάντια στους Ναζί, με όρους έξω από κοινωνικές, στην πραγματικότητα, ανατροπές. Ότι ήταν ένα διάστημα από το 1940 μέχρι το 1900, τουλάχιστον μέχρι το 1944, γιατί μετά υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση που πάλι με αφορμή το βιβλίο μπορεί να ανοίξει, που παρόλες τις κακουχίες, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλη την φρίκη του πολέμου, υπάρχει πραγματικά ένα στοιχείο που είναι αναζωογονητικό, ότι οι άνθρωποι αλλάζουν, ότι οι άνθρωποι μπορούν στην πραγματικότητα, στη Βιζίτσα, ένα μικρό επαρχιακό χωριό που πριν οι σχέσεις ήταν συντηρητικές και πάρα πολύ εφηξαρισμένες, να γίνεται στην πραγματικότητα η αλλαγή, να υπάρχουν από γιορτές μέχρι τις σχέσεις με τους άλλους, με τον 2 φίλων. Είναι πραγματικότητα ότι ήταν Εβραίος δεν σήμαινε κάτι στις σελίδες του βιβλίου, στην πραγματικότητα δεν αναφέρεται όσο παίρνει μέρος στο ΕΑΜ και στην αντίσταση. Περισσότερο και νομίζω ότι πραγματικά δεν είχε μετανιώσει. Ίσα ήταν μία από τις πιο... Η
νιώτη αυτή ήταν μια νιώτη την οποία τη σκέφτεται με συγκίνηση γυρίζοντας προς τα πίσω και, και με, εντάξει, όχι με νοσταλγία, αλλά με μια, σαν μια πάρα πολύ φοβερή περίοδος της ζωής του συγγραφέα. Νομίζω ότι σε σχέση με το πρώτο ζήτημα, την αντίσταση των Εβραίων, χρειάζεται να βάλουμε κάποια πράγματα για να είναι, γιατί νομίζω ότι ανοίγει μια ολόκληρη κουβέντα και νομίζω ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, πρέπει να το δούμε ευρύτερα. Οι Εβραίοι πήραν μέρος στην αντίσταση, στον αντικατοχικό αγώνα. Ήδη από τη δεκαετία του 30, στην πραγματικότητα, υπήρχαν μάχες που οι Εβραίοι συμμετείχαν μέσα στο ίδιο το αντιφασιστικό και στο εργατικό κίνημα για να μπορέσουν να σταματήσουν την άνοδο των Ναζί. Θέλω να θυμίσω τη δεκαετία του 30, την μάχη στην Campbell Street, που ήταν μια μάχη που δόθηκε στο Λονδίνο, στο East End, όταν το 1936 οι φασίστες του Μόσλεϊ προσπάθησαν, οι μελλονοχήτονες προσπάθησαν να κάνουν μια διαδήλωση μέσα σε μια την πιο φτωχική και από τις πιο φτωχικές γειτονιές του Λονδίνου, που είχε το χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν είτε Ιρλανδοί είτε Εβραίοι, και που δόθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση όπου όλοι μαζί η κοινότητα και με την αριστερά και με το Κομμουνιστικό Κόμμα μπόρεσαν να σταματήσουν και ήταν μια από τις περιγραφές Εβραίων, Ιρλανδών, αντιφασιστών Άγγλων που δώσανε όλοι μαζί τη μάχη για να σταματήσει αυτή η παρέλαση και τα καταφέρανε, τους εμποδίσανε και αυτό ήταν ένα κομβικό σημείο για την πάλι ενάντια στο φασισμό στην ίδια την Αγγλία, αλλά και μέσα στον ίδιο τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες που πολέμησαν στους παρτιζάνικους στρατούς, είτε μιλάμε για τη Σοβιετική Ένωση, είτε μιλάμε για τη Λευκορωσία, για την Ουκρανία, την Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ιουγκοσλαβία, τη Βουλγαρία και προφανέστατα την ίδια την Ελλάδα. Στην ίδια τη Ιουγκοσλαβία, το 5.000 Εβραίοι και Εβραίες πήραν μέρος στην αντίσταση, ήταν το 7% του πληθυσμού. Το ίδιο πράγμα συνέβη στη Βουλγαρία, που αν και δεν πάρθηκαν τα πιο σκληρά μέτρα των καθεστώτων που ήταν φιλικά προσκύμενα προς τους Ναζί, παρόλα αυτά υπήρχαν τουλάχιστον 500 που πήραν μέρος στην αντίσταση. Για την ίδια τη Γαλλία, τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας, η πρώτη μεγάλη πηγή στρατολογιών, ανθρώπων που ήθελαν να πάρουν μέρος στην αντίσταση, ήταν στην πραγματικότητα Εβραίοι, που είχαν έρθει και από άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κατά κύριο λόγο, και μάλιστα ήταν αυτοί που ήταν οι πιο αποφασισμένοι να πάρουν πάνω στις πλάτες τους τις πιο σκληρές ενέργειες, είτε μιλάμε για σαμποτάζ τρένων, για βιομηχανιών με εκρηκτικά, είτε μιλάμε στην πραγματικότητα για δολοφονίες νεοναζί, φτάνοντας το ίδιο το γαλλικό καθεστώς το 1944, το Φλεβάρι του 1944, να βγάλει μια γιγάντια φύσα και να την κολλήσει σε όλο το Παρίσι και σε διάφορες άλλες περιοχές, με 23 πρόσωπα Εβραίων που έλεγαν ελευθερωτές ερωτηματικό, είχε από δίπλα τρένα τα οποία ήταν τροχιασμένα και διάφορα τέτοια, δολοφόνοι. Και ήταν 23 Εβραίοι και Εβραίες που είχαν πάρει μέρος στην αντίσταση και είχαν δολοφονηθεί από τους ίδιους τους Ναζί. Και από τις πιο ηρωικές στιγμές, το τι σήμαινε στην πραγματικότητα η μάχη του ίδιου του γκέτου της Βαρσοβίας τον Απρίλιο και τον Μάη του 1943, όταν η τελική εκαθάριση από τη μεριά των Ναζί των 60.000 που είχαν απομείνει από τις 300.000 που ήταν αρχικά, αντιμετωπίστηκε από την Εβραϊκή Αντιστασιακή Οργάνωση μια αυτοθυσία τρομερή, με αυτοσχέδια όπλα ή όπλα τα οποία είχαν βρει από την πολωνική αντίσταση, για μέρες ολόκληρες στην πραγματικότητα, εφηδιάζοντας με την αντίστασή τους τους ίδιους τους Γερμανούς, δεν είχαν καταφέρει οι Ναζί να προχωρήσουν στο κέντρο. Το ξεκαθάρισαν στο τέλος, αλλά παρόλα αυτά στην πραγματικότητα αυτό έδειξε ένα μήνυμα, και το ήξεραν οι πρωταγωνιστές αυτής της αντίστασης, ότι η μάχη αυτή είναι μάταιη, θα καταλήξει το πιο πιθανό με την σφαγή τους, αλλά ήθελαν να αφήσουν πίσω τους στην πραγματικότητα ένα δείγμα του τι σημαίνει ότι πρέπει να παλεύεις. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να ορθώσεις το ανάστημά σου, δεν μπορείς να κάνεις πίσω, δεν χρειάζεται να κάνεις πίσω, και αυτό νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό στοιχείο.
η ίδια ιστορία στην Ελλάδα, το ότι όλα τα προηγούμενα παραδείγματα αποδεικνύουν με έναν τρόπο ότι η σχέση των Εβραίων με την αντίσταση περνάει μέσα και από τις σχέσεις που ανέπτυσε η αριστερά, όπου υπήρχαν μεγάλα κινήματα της αριστεράς που άπλωναν το χέρι στους Εβραίους. Στην πραγματικότητα τότε υπήρχε ένας τρόπος για οργανωμένη αντίσταση, γιατί δεν ήταν απλό να ξεκινήσεις να κάνεις αντίσταση αν δεν υπήρχαν δίκτυα τα οποία θα μπορούσαν να σε υποστηρίξουν. Αλλά αυτή η σχέση και στην Ελλάδα ξεκινάει από πιο πριν. Έχουμε τους τελευταίους μήνες την έκδοση του βιβλίου για την αντιφασιστική πάλη στη Θεσσαλονίκη, τη μάχη ενάντια στην φασιστική οργάνωση της 3Ε, που είναι ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο που φέρνει μια άγνωστη πτυχή των πραγμάτων στην επικαιρότητα. Το 1927 ιδρύεται μια φασιστική οργάνωση. Δεν είναι από την αρχή αμιγώς φασιστική με τον τρόπο που ξέρουμε σήμερα, αλλά είναι μια εθνικιστική οργάνωση στην πραγματικότητα που έχει σαν προμετωπίδα της το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια στην Θεσσαλονίκη. Η οργάνωση αυτή βαθμιδών γίνεται μια οργάνωση, είναι από την αρχή μια αντισημιτική οργάνωση, έχει δύο κέντρα στην αρχή της, τους πρόσφυγες που έχουν έρθει από τη Μικρά Ασία και τους Εβραίους, που ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και πολύ ζωντανό κομμάτι του εργατικού κινήματος και της ζωής συνολικά της πόλης στην ίδια τη Θεσσαλονίκη. Το 1931 επιχειρούν και καίνε το συνοικισμό Κάμπελ. Ο συνοικισμός Κάμπελ ήταν ο συνοικισμός όπου ήταν οι πιο φτωχοί Εβραίοι από τους Εβραίους που μένανε στην ίδια την πόλη. Υπάρχουν δύο νεκροί, υπάρχουν δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες οι οποίοι μένουν άστεγοι μετά από αυτή την ενέργεια. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, αυτός που τρέχει στην πραγματικότητα να συντράμει και να υπερασπιστεί και να βοηθήσει στην πραγματικότητα τους Εβραίους της πόλης είναι το εργατικό κίνημα, το εργατικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι κομμουνιστές της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δίνουν μαζί τη μάχη και σταματάνε στην πραγματικότητα αυτού του τύπου τις ενέργειες, για να έρθει λίγα χρόνια αργότερα, όταν το 1934 προσπαθούν οι 3Ε να κατέβει στην Αθήνα και να κάνει μια διαδήλωση στα πρότυπα της διαδήλωσης που έκανε, της πορείας που έκανε ο Μουσολίνη στη Ρώμη. Το εργατικό κίνημα τους τσάκισε και από εκείνη την στιγμή και έπειτα στην πραγματικότητα δεν έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο, πολύ μικρό ρόλο στα πράγματα στην ίδια την Ελλάδα. Αυτή η σχέση της αριστεράς με τους Εβραίους είναι μια σχέση η οποία υπάρχει και μέσα στην περίοδο της κατοχής. Πριν φτάσω σε αυτό, θέλω να πω ποια ήταν η στάση των πολιτισμένων, των δημοκρατιών, γιατί αν ήταν η στάση αυτή των Ναζί και των καθεστώτων που είχαν τέτοιες αντιλήψεις για την αντιμετώπιση απέναντι στους Εβραίους και τον αντισημιτισμό, τον οποίο καλλιεργούσαν σαν προσπάθεια να προσανατολίσουν το εργατικό κίνημα μέσα στην ίδια τη μεγάλη την οικονομική κρίση που είχε ξεσπάσει τη δεκαετία του 30, οι δημοκρατικές κυβερνήσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, ήταν εξίσου ανίκανες στην ουσία να προστατεύσουν τους εβραϊκούς πληθυσμούς. Υπάρχει μια σύσκεψη διεθνής που γίνεται στο Εβιάν το 1938, από τις 6 μέχρι τις 15 του Ιούλη, όπου μαζεύονται 32 κυβερνήσεις, καλύπτεται με πολύ μεγάλη πληρότητα, με 200 δημοσιογράφους, για να καλύψουν αυτή τη συνάντηση για να συζητηθεί με πρωτοβουλία των ΗΠΑ η προσφυγική κρίση. Και όταν ξεκινάει αυτή η διαδικασία, η μία μετά τις άλλες δημοκρατικές κυβερνήσεις, είτε μιλάμε στην πραγματικότητα για την Αγγλία, τη Γαλλία, ακόμα και την Αυστραλία και τον Καναδά, αρνούνται στην ουσία ότι μπορούν να κάνουν κάτι πάνω στο ζήτημα. Η συνδιάσκεψη είχε γίνει με αφορμή ότι η Αυστρία είχε ενωθεί στην πραγματικότητα, είχε πάρθει από τη μεριά της Γερμανίας και ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός Εβραίων οι οποίοι αναζητούσαν τρόπο για να φύγουν και από την ίδια τη Γερμανία αλλά και από την ίδια την Αυστρία. Αποκαλύπτεται ότι δεν θέλουν να κάνουν απολύτως τίποτα. Συζητάνε ότι στις βιομηχανικές χώρες υπάρχει ήδη πολύ μεγάλο ζήτημα ανεργίας και άρα δεν μπορούμε να έχουμε άλλους πρόσφυγες. Ο Αυστραλός από τη μεριά του λέει ότι στην Αυστραλία δεν υπάρχει φυλετικό πρόβλημα και δεν θέλουμε να γεννήσουμε με την είσοδο στην πραγματικότητα ανθρώπων από την Ευρώπη Εβραίων. Και άρα όλη αυτή η συνάντηση που είχε τα φώτα της δημοσιότητας καταλήγει στην πραγματικότητα σε μια ιστορία όπου ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ το 1924 οι ποσοστώσεις των ΗΠΑ για τους Εβραίους
για τους πρόσφυγες συνολικά είναι στις 26.000, τα επόμενα 4 χρόνια 34, 35, 36, 37, μόνο 22.000 συνολικά έρχονται, μπορούν να μπουν στην ίδια στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες και θυμίζει πολύ αυτή η υπόθεση, γιατί υπάρχει, για όσους ξέρουν και, και η ιστορία του, μας το θυμίζει με αφορμή το Aquarius, το πλοίο που τριγυρνούσε στη Μεσόγειο και που οι κυβερνήσεις δεν το άφηναν να πιάσει λιμάνι, το SS St. Louis το πλοίο που έχει, ξεκινήσει από το Αμβούργο το 1939 με 937 Εβραίους οι οποίοι έχουν πάρει και Εβραίες που έχουν πάρει βίζα για να πάνε στην Κούβα. Φτάνουν στην Αβάνα, δεν τους δέχεται κανένας. Στη Φλόριντα βλέπουν τα φώτα της απέναντι αυτής και το λιμενικό στην πραγματικότητα έχει βγάλει πλοία για να μην τολμήσει κανείς να πηδήξει στη θάλασσα και να φτάσει στην σωτηρία της των Ηνωμένων Πολιτειών. Γυρίζουν πίσω στην Ευρώπη, βρίσκουν άσυλο στην Γαλλία, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία και μετά από ένα χρόνο είναι στα χέρια των Ναζί. Αυτό ήταν η αντιμετώπιση στην ουσία από τη μεριά των δημοκρατικών κυβερνήσεων. Με αφορμή το βιβλίο, νομίζω ότι ένα κοίταγμα ξαναφέρνει στην επικαιρότητα με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή των Ελλήνων Εβραίων στην αντίσταση. Και όταν αρχίζει να το ψάχνει κανένας, βλέπει ότι υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πήραν μέρος στην αντίσταση, άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέσεις και παρτίδες με την αριστερά. Η αντιμετώπιση της αριστεράς απέναντί τους ήταν στην πραγματικότητα να τους δώσει το χέρι και να προσπαθήσει να ενώσουν δυνάμεις απέναντι στη μάχη στον ναζισμό. Στην περιοχή που μιλάμε για τον Βόλο, η εφημερίδα Λαοκράτης του Εάμπλου Βόλου δηλώνει, γράφει σε ένα άρθρο ότι κανένας Εβραίος δεν πρέπει να πιαστεί, πρέπει να τους παράσχουμε κάθε μέσο διαφυγής, κάθε μέσο απόκρυψής τους. Το ΕΑΜ δεν κάνει διάκριση σε μειονότητες στον αγώνα του. Πολεμούν τον ναζισμό, άρα είναι αδερφοί μας. Δεν πρέπει να δώσουμε στους Γερμανούς λία τους Εβραίους. Οι Εβραίοι πρέπει να φύγουν, πρέπει να γλιτώσουν, οι Γερμανοί τους κυνηγούν, να τους βοηθήσουμε. Και όταν φτάνει το 1943, μετά την συνδικολόγηση της Ιταλίας, που πια συνολικά οι γερμανικές αρχές παίρνουν τον έλεγχο, την άμεση διοίκηση όλης της Ελλάδας, υπάρχουν δημοσιεύματα στις εφημερίδες του ΕΑΜ. Τον πόνο της κατατρεγμένης φυλής τον νιώθουμε σαν πόνο δικό μας. Κάθε Έλληνας πρέπει να διαμαρτυρηθεί για τα μαρτύρια των Εβραίων, γιατί είναι ένα μέρος από τα δικά μας που συσσωρεύει ο κατακτητής σε όλο το λαό που κατοικεί τη γη της Ελλάδας. Είναι ένα μέρος της φασιστικής κτηνοδίας που χτυπά τον ένα ή τον άλλον και όλους μαζί. Νομίζω ότι διαβάζοντας μερικά περισσότερα πράγματα, θυμήθηκα και θυμηθήκαμε διάφοροι σύντροφοι και συντρόφισσες και φίλοι και φίλες την έκθεση που είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια, το 2013, για την συμμετοχή των Εβραίων στην αντίσταση. Υπήρχαν εξαιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι πήραν μέρος, δώσανε τη ζωή τους, δώσανε τα καλύτερα τους χρόνια στην πραγματικότητα για να παλέψουν. Δεν αποφάσισαν να μείνουν, να παλέψουν από τη δικιά τους τη μεριά. Κάποιοι διέφυγαν, χτίστηκαν ολόκληρα δίκτυα που προσπαθούσαν να βγάλουν τους Εβραίους στην πραγματικότητα από την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά. Η Σάρα Γέσουα ήταν, για παράδειγμα, μία από αυτές που στη Χαλκίδα έπαιξε ένα τέτοιο ρόλο, όχι μόνο στην αρχή, στην επιμελητία του ΕΑΜ και στη συνέχεια, χτίζοντας ένα ολόκληρο δίκτυο που 1.300 περίπου Εβραίοι έφυγαν από τις παραλίδες της Εύβοιας στην Τουρκία με καΐκια, αλλά στη συνέχεια και με πιο ενεργό μέρος, παίρνοντας μέρος στον πόλεμο και δημιουργώντας την υποδειγματική δημιουργία των γυναικών του 7ου συντάγματος του ΕΑΜ. Υπήρχε η Αλέγκρα Φέλους, μια επαναστηνία κομμουνίστρια που ήταν από τα Τρίκαλα. Ο θείος της ήταν ο Ραφαήλ, ήταν γραμματέας του ΕΑΜ των Τρικάλων. Ήταν αυτός που από τους βασικούς οργανωτές του πρώτου αγροτικού συλλαλητηρίου στα Τρίκαλα το 1925, όπου συμμετείχε στην περιοχή της, προσπαθούσε να οργανώσει όλη το ΕΑΜ σε εκείνη την περιοχή και στα 1944 είχε εκλεγεί μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος του ΚΚΕ, της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, για να διαφύγει μετά στην Ανατολική Γερμανία μαζί με την μοίρα των υπόλοιπων συντρόφων και συντροφισσών. Η εικόνα αυτή είναι η καλύτερη απάντηση για το αν και πόσο πήραν μέρος στην πραγματικότητα οι Εβραίοι σε αυτή την αντίσταση και νομίζω ότι
ένα λιθαράκι σε, σε αυτή την εικόνα προσθέτει πολύ σημαντικό και αυτό το βιβλίο. Το γιατί σήμερα είναι ξανακινεί το ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα βιβλίο που δεν είναι απλά μία μαρτυρία. Νομίζω ότι έχει υποθεί η άνοδος της ακροδεξιάς. Φτάνουμε στην πραγματικότητα να έχουμε όχι μόνο το Pittsburgh που ήταν, ξέρουμε ότι το χέρι αυτού του παρανοϊκού δολοφόνου το όπλησε η ρητορία του Donald Trump, του ηγέτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε την εικόνα τι σημαίνει σε μια σειρά από καθεστώτα να παρουσιάζεται η εικόνα για τον Σόρος, ας πούμε, ότι είναι πίσω από όλα στην ελληνική κυβέρνηση, που υποτίθεται ότι υπάρχει κυβέρνηση με ευαισθησίες του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε ευαισθησίες πάνω σε αυτά τα ζητήματα και που τα μέλη της έχουν. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ευαισθησίες πάνω σε αυτά. Φτάνει στην πραγματικότητα να γίνεται ένα ζήτημα ανάμεσα στον Καμένο και τον Κοτσιά και να υπάρχουν ιστορίες ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και δεν συμμαζεύεται. Άρα νομίζω ότι είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, βαδίζει χέρι με χέρι με τον αντισημιτισμό και με τις επιθέσεις απέναντι στους Εβραίους, και γι' αυτό χρειάζεται από τη δικιά μας τη μεριά όχι απλά να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο κατά την άποψή μου, αλλά να γίνουμε και ζωντανοί προπαγανδιστές αυτού του βιβλίου, να το διαδώσουμε πολύ περισσότερο όπως είναι αναγκαίο και όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι είναι μια προσπάθεια που την κάνουμε μόνο εμείς εδώ. Διαβάζοντας, προσπαθώντας να συγκροτήσω κάποια πράγματα για να πω σήμερα, διάβαζα στην καθημερινή του προηγούμενου Σαββάτου ότι δημοσιεύεται το χαμένο ημερολόγιο από το γκέτο Πρεμίζλ, που είναι στην Πολωνία, μιας 18χρονης Πολωνοεβραίας της Ρένια Σπίγκελ, με θέμα της ζωής την κατεχόμενη από τους Ναζί στην Πολωνία. Η Ρένια ήταν 15 ετών το 1939 όταν άρχισε να το γράφει και τελευταία μέρα της ζωής της, στις 30 Ιούλου του 1942, σταμάτησε να γράφει το ημερολόγιο της. Το ημερολόγιο της, η μητέρα της δεν ήθελε να δημοσιευτεί, αλλά η επιμονή της εγγονή της κόρης της αδερφής της στην πραγματικότητα ήταν αυτή που στην Αμερική μένουν πια, και άρα νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι επέμενε του να εκδοθεί ένα τέτοιο βιβλίο. Όπως και άλλα βιβλία, όπως ότι ο Άκουστος Κορτό έχει γράψει ένα βιβλίο αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα που βάζει τα ζητήματα των Εβραίων και των διωγμών, δεν νομίζω ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός. Έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν άπειροι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη που θέλουν να παλέψουν απέναντι στον φασισμό, άπειροι άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι ότι το Ολοκαύτωμα δεν πρόκειται να ξανασυμβεί, δεν υπάρχει πιθανότητα να το επιτρέψουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε αυτό και ζητάνε, αναζητάνε ιστορίες προς τα πίσω για να συγκροτήσουν την άποψή τους. Από αυτή την άποψη, το βιβλίο αυτό είναι πολύτιμο. Το ότι είναι δεμένο με την αντίσταση και με το τι έχει συμβεί και με την αλλαγή των ανθρώπων, ήταν το ψήφισμα των ανθρώπων, του δίνει έναν τόνο πολύ αισιόδοξο και εμπνευστικό, έτσι όπως πρέπει να είναι αυτοί που παλεύουν και αυτοί που αγωνίζονται. Και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση και που έχουμε αυτό το βιβλίο στα χέρια μας και σαν ανάγνωσμα και για να το προωθήσουμε. Μπορούμε να περάσουμε στην κουβέντα. Αν θέλαμε να ρωτήσουμε, να συμπληρώσουμε άσχημα το έχουμε διαβάσει, να ρωτήσουμε πράγματα, ακόμα και όσοι το έχουν διαβάσει, αν θα θέλαμε να κάνουμε παρατηρήσεις.